Φίλες και φίλοι του καναλιού Black Horse Hike, καλό μεσημέρι από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Φακός εστιάζει τις εργασίες που γίνονται τόσο στη θύρα των παλιάτων επισήμων, όσο τις εργασίες που γίνονται στην παλιά θύρα 19 προς το βορρά. Βρίσκομαι στο θεωρείο των καγγέλων της θύρας 21, μαζί με αρκετούς ακόμα εξτζίδες, όλοι τρελαμένοι από την υπερκούπωση του Σαββατοκύριακου. Βλέπουμε απ' έξω από τις κερκίδες μπροστά από τα παλιά επίσημα αυτό εδώ το μικρό το πολιτοζάκι, το οποίο στρώνει με χώμα όλο το περιβάλλον χώρο, ο οποίος δεν ήταν καλυμμένος με χώμα, δηλαδή στις παρυφές των νέων κερκιδών, εδώ στην πλάτη που βλέπουμε το τσιμέντο, να εστιάσει λίγο Φακός. Εδώ, από κάτω από το τσιμέντο αυτό, υπήρχε μία τρύπα βάθους αρκετών μέτρων και μήκους περίπου 2-3 μέτρων. Τώρα πλέον έχει σκεπαστεί όλο αυτό. Τα χώματα μεταφέρθηκαν από το νότο, εδώ που θα εστιάσει τώρα ο Φακός. Εδώ αυτή εδώ η χούφτα, να τη βρούμε μόνο. Εδώ, από αυτήν εδώ τη χούφτα, η οποία συνεχώς μαζεύει χώμα, το αναμοκλέβει, γιατί είναι μαζί με αρκετά μεγάλες πέτρες, το αναμοκλέβει και το καλύτερο χώμα, το πιο μαλακό ξέρω εγώ, το μεταφέρει το μικρό το πολιτοζάκι και ντύνει τον αγωνιστικό χώρο. Αυτές είναι οι εργασίες που γίνονται τώρα σε όλη την επιφάνεια, τόσο στις κερκίδες όσο και στον αγωνιστικό χώρο, σε εισαγωγικά αγωνιστικός χώρος. Έτσι, εδώ βλέπουμε τους τοπογράφους να βρίσκονται μπροστά από τη θύρα 21, όπου παρατηρούν, μελετούν και καταγράφουν. Εδώ βλέπουμε οι πρώτες 2-4-6 σιδερένιες, 2-4-6-8 σιδερένιες κολόνες έχουν ήδη ετοιμαστεί. Στην 21 είναι σιδερωμένο το έδαφος. Εδώ θα δούμε τα δυτικά, τη δυτική θύρα 22, με συγχωρείτε. Τις εργασίες που τελούνται αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε από κάτω τα γραφεία που θα γίνουν, τους ορόφους που θα γίνουν τα γραφεία της ΠΑΕ ΑΕΚ. Έτσι λένε. Μία πτήση εδώ πέρα του Μάρκο. Και η κάμερα θα εστιάσει τώρα στο βορειοδυτικό πυλώνα που είναι γεμάτος νερό από την βροχή του τριημέρου. Τίποτα ανησυχητικό. Και επίσης θα καταγράψει η κάμερα την κοιτνιάζοντα θύρα 20, η οποία ακόμα δεν έχει στρωθεί. Υπάρχει κάτω το τσιμέντο καθαριότητας και από πάνω θα προχωρήσουν οι εργασίες ώστε να σιδερώσουμε και αυτό το κομμάτι. Και στη γωνία εδώ, να εστιάσει λίγο ο Φακός, θα δούμε τα αντιστηρίγματα του πυλώνα. Όπως είπαμε και χθες, θα είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Πραγματώθηκε αυτό που είπαμε, ύστερα από πληροφορίες του κ. Βαγενά. Και θα περιφράξουν σε εισαγωγικά όλο τον πυλώνα με αυτούς τους πυλώνες, τους τετράγωνους, για αντιστηρίγματα στον πυλώνα. Και κλείνω και αυτό το βιντεάκι, παιδιά. Ζήτω η ΑΕΚ μας, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας και να πανηγυρίζουμε πολλές κούπες. Ζήτω η ΑΕΚ, ρε μάγκες!